Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ο εισπράκτορας του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων που σαρώνει την Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα πιάστηκε στα πράσα κρύβοντας στο σπίτι του το μεγαλύτερο μέρος από τα χρήματα που πέταξε από το μπαλκόνι της στον Κατσαμπά Ιρακλείου, μια ηλικιωμένη γυναίκα πιστεύοντας ότι έτσι θα σωθεί το πόδι της τραυματισμένης κόρης της. Ο απόλυτος τρόμος που έζησε η ηλικιωμένη γυναίκα ακούγοντα το τηλέφωνο ότι δίθεν το παιδί της επρόκειτο να ακροτηριαστεί αν δεν και χρήματα για την επέμβαση, την οδήγησε στο να μαζέψει 3.600 ευρώ που είχε στο σπίτι και να τα πετάξει από τον μπαλκόνι για να τα πάρει ο συνεργάτη του δίθεν χειρουργού με τον οποίο μιλούσε στο τηλέφωνο. Ποντάρουν προφανώ τον ευνηδιασμό και την αγωνία. Στην αγωνία των παιδιών του και παιδι, στι το αδυναμίε που έχουν οι κάθε, κάθε γονέα. Οι αστυνομικοί σάρωσαν τι κάμερε στην περιοχή του Κατσαμπά και εξασφάλισαν επιπλέον μαρτυρίε που του οδήγησαν στον 71χρονο, ο οποίο ομολόγησε πω δούλευε για λογαριασμό ενό Βούλγαρου τον οποίο έχει γνωρίσει μέσω διαδικτύου. Ο Βούλγαρος και οι συνεργοί του έκαναν τα τηλεφωνήματα και όταν έφταναν στο σημείο τα θύματα να δίνουν ότι είχαν και δεν είχαν για να γλιτώσουν τα παιδιά τους, έστελνε τον 71χρονο να παραλάβει τα χρήματα όπως έγινε στην περίπτωση της κυρίας Μαρίας, η οποία παραμένει τρομοκρατημένη και κλειδωμένη στο σπίτι της από τη μέρα εκείνη. Πρέπει να προσέχουμε. Είναι γεγονός ότι πρέπει να προσέχουμε όλοι, διότι εδώ ο κόσμος προσπαθεί με παντιούς τρόπους να ξεπατήσει τον άλλο για να στην κατοχή του 71χρονου βρέθηκαν 3.205 ευρώ που είχαν απομείνει από τα 3.600 ευρώ τα οποία είχε πετάξει ηλικιωμένη από τον μπαλκόνι, καθώς δεν είχε κανονιστεί ακόμη η παράδοση των χρημάτων, τα οποία τελικά αποδόθηκαν στο θύμα και την οικογένειά της. Η Ελλάς ανακοίνωσε ότι τα ίδια πρόσωπα κρύβονται πίσω από άλλα 7 κρούσματα με απόπειρε εξαπάτηση πολιτών, στα οποία ευτυχώ δεν πρόλαβαν να αποσπάσουν χρήματα.